Οι κομμένες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, τα προβλήματα με τα επιδόματα, αλλά και το φλέγον ζήτημα της θέρμανσης ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρία της Λαϊκής Επιτροπής την Τετάρτη το βράδυ στην κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, όπου αποφασίστηκε και σειρά δράσεων για την ανάδειξή τους. Η Λαϊκή Επιτροπή, ακριβώς στο πλαίσιο του ότι πρέπει να λυθούν τα ζητήματα, είδε και τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν κάποιοι οριακοί σταθμοί, θα σας πω τώρα λίγο γρήγορα, με αποκορύφωμα την απεργία στις 6 του Νοέμβρη, όπου θα πρέπει να είναι πολύ πετυχημένη, ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά που είπαμε χτες. Να έχει πολιτικό υπόβαθρο, να ξέρει δηλαδή ο κόσμος τι διεκδικεί, να έχει και μαζικότητα. Και με στόχο αυτή την ημερομηνία, όπου θα γίνει και μια παράσταση και εκείνη την ημέρα, έχουμε βάλει κάποια ενδιάμεσα. Δηλαδή 29 του μηνός, μαζική παράσταση στη ΔΕΗ. Την είχαμε για αργότερα, αλλά λόγω της παρουσίας 29. Καταρχήν να διευκολύνω τον κόσμο, όλα θα είναι 10.30. Τα είχαμε διαφορετικές ώρες, αλλά για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, είπαμε όλα 10.30 να ξέρει τι κάνει κάθε μέρα και πού μπορεί να πηγαίνει. Την είχαμε για λίγο αργότερα, αλλά επειδή υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, εχθές ήδη στην Καλλιθέα 15 οικογένειες μείνανε χωρίς ρεύμα, απροειδοποίητα θα έλεγα. Τέλος πάντων, πήγε το συνεργείο και έκοψε ρεύματα. Στον Ασάμα Χαλά είχαμε, σε άλλες γειτονιές είχαμε και νωρίτερα και τα μαζεύαμε λίγα-λίγα. Τώρα αναγκαστικά γίνανε πάρα πολλά και θα αναγκαστούμε να πάμε μαζικά πια την Τρίτη σε μια διαμαρτυρία που θα ζητάει να συνδεθούν και κυρίως να σταματήσουν να κόβονται. Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη κινητοποίηση, αλλά πιστεύουμε ότι η ύπαρξη πολλών ανθρώπων και την προηγούμενη φορά που το ξανακάναμε βοήθησε στο να μαλακώσει λίγο η στάση της επιχείρησης. Στη μία του μήνα, στην αντιπεριφέρεια, πάλι 10.30 το πρωί, θα γίνει μια μεγάλη παράσταση. Ελπίζουμε να είναι και ο σύνδεσμος των Βιζενοπολών εδώ, που θα αφορά τη θέρμανση, κυρίως το επίδομα θέρμανσης. Ή αν θέλετε καλύτερα ακόμα, ένα αίτημα που διαμορφώθηκε χθες στη συνέλευση της Λαϊκής Επιτροπής, που ζητάει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος από το πετρέλαιο και το ΦΠΑ. Με αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ φτηνή η τιμή, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μπορούν να βάλουν όλοι πετρέλαιο και όχι να καίνε ξύλα, τα έπιπλά τους ή να μην καίνε και τίποτε. Αυτό είναι ο δεύτερος σταθμός. Στις 3 του μήνα, εκεί θα δώσουμε μια μάχη κυριολεκτικά, γιατί δεν θα είναι μόνο οι δυνάμεις της Λαϊκής Επιτροπής, θα υπάρχει και κάποιος απέναντι που δεν είναι αντίπαλος, ειδικά οι εργαζόμενοι στον χώρο. Αλλά επειδή είναι Κυριακή και είναι το πρώτο πείραμα που προσπαθούν να στήσουν μια ανοιχτή Κυριακή, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα πάρθουν στο κέντρο Φλαμίγκο, εμείς έχουμε καλέσει τους συναδέλφους μας εκεί από οποιοδήποτε κλάδο και απλούς εργαζόμενους και τους άνεργους, κάθε λαϊκή οικογένεια, να βοηθήσει να μην λειτουργήσει εκείνη την Κυριακή το συγκεκριμένο κέντρο. Δεν ξέρουμε αν θα πάνε και στα σούπερ μάρκετ. Είμαστε όμως ενήμεροι για αυτό το συγκεκριμένο. Και βέβαια ο τελευταίος σταθμός είναι η 6 του μήνα, που σας είπα και πριν, πρέπει να είναι μια απεργία που μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση των 43 σημείων συμφωνίας των δύο κυβερνητικών εταίρων, δείχνει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά ο ξεσηκωμός. Μπήκαν 43 σημεία που αφορούν τη φτώχεια των ανθρώπων, δηλαδή πόσο θα κόψουν τις συντάξεις, πόσο τους μισθούς, ποιοι θα παίρνουν επιδόματα σε στυλ Γερμανίας, δηλαδή όχι οι άνεργοι, αλλά όσοι το αφεντικό τους πάρει για λίγο. 1.000 ζητήματα τέλος πάντων που αφορούν την καθημερινή ζωή μας και εκεί πρέπει να έχει παρόν κάθε λαϊκή οικογένεια, κάθε λαϊκός άνθρωπος. Παράλληλα, η Λαϊκή Επιτροπή διαμέσου του Γιώργου Κολάρου θα επαναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα για σύντηση των παιδιών στα σχολεία, πρόγραμμα που ήδη εφαρμόζεται πιλωτικά σε 3 δήμους.